Ηρεμήστε! Φέρετε ένα βορείο! Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο κουνιούνται τα πάντα! Τα πάντα κουνιούνται, παιδιά! 17 λεπτά μετά τις 9 και η Κρήτη σύεται από τον ισχυρό σεισμό που χτυπάει το Ηράκλειο. Ηρεμήστε! Μπαμπά, ηρέμησε! Θεία Χρυσούλα, ηρέμησε! Ηρεμήστε! Από τον σεισμό των 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο νότια του Ηρακλείου και εστιακό βάθος μόλις τα 10 χιλιόμετρα, προκαλείται πανικός. Πάμε στην πλατεία, παιδιά, στην πλατεία! Κόσμος τρέχει να βγει έξω από τα σπίτια και επιχειρήσεις. Η οροφή της εκκλησίας του προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι καταραίει. Σας παρακαλώ να απομακρυνθεί όλος ο κόσμος. Τρεις άνθρωποι που εργάζονταν για την αναστήλωσή της εγκλωβίζονται κάτω από τα συντρίμμια. Άνδρες της ΕΜΑΚ και πυροσβέστες δίνουν μάχη, αλλά ένας άνδρας 65 ετών από το Βιάνο δεν τα καταφέρνει. Καταπλακώνεται από τον τρούλο του ναού και ανασύρεται νεκρός. Τραγική ηρωνία το γεγονός ότι μαζί του βρισκόταν ο γιος του, ο οποίος γλίτωσε και είναι ένας από τους 20 κατοίκους που συνολικά τραυματίστηκαν. Σπίτια καταραίουν, δρόμοι γεμίζουν με σοβάδες. Μέσα σε δευτερόλεπτα ένα σύννεφο σκόνης καλύπτει ολόκληρες περιοχές. Διαδοχική μετασεισμή με το μεγαλύτερο να αγγίζει τα 4,6 ρίχτερ χτυπούν ανελαίητα τον ομό. Έχουμε κατατρομοκρατηθεί. Ήτανε σαν κομπρεσέρ. Ο σεισμός ήταν από τους πιο δυνατούς που έχουμε νιώσει ποτέ στην Κρήτη. Έχουν βγει όλοι έξω. Προκάλεσε ανησυχία, είναι ίσως ο μεγαλύτερος που έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Εξώς αν εγώ ενθυμούμαι τουλάχιστον στο Ηράκλειο, οροπηδούσαμε εδώ πέρα. Γιατί είχε και βοή, δεν ήταν μόνο η δόνηση. Το Αρκαλοχώρι μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε πέτρινα, κυρίως σε κύματα κοντινών οικισμών. Όπως σε Αγιές, Παρασκές, αλλά και στο Θράψανο. Από καθαρή τύχη σώζεται ζευγάρι μετά την αποκόλληση βράχου κοντά στο Ηράκλειο. Ο αδερφός μου κατεβαίνει Ηράκλειο για δουλειές. Έπεσε αυτό εδώ στο σεισμό. Ευτυχώς ήταν αρκετά δεξιά. Κατάλαβε το σεισμό και πήγε να σταματήσει. Αλλιώς θα ήταν νεκρός τώρα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο με ανησυχία σε μια περιοχή που παρουσίαζε σεισμική δραστηριότητα τους τελευταίους 4 μήνες. Ο σημερινός σεισμός ήταν ο κυρίος σεισμός, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. Κακό είναι ότι θα έχουμε πολύ ισχυρούς μετασεισμούς, γιατί έχουμε και μικρό εστιακό βάθος, οπότε μπορούμε να έχουμε για τις επόμενες εβδομάδες ακόμα και τις τάξεις του 5,5 ρίχτερ. Αυτό είναι ότι χειρότερο για την περιοχή, διότι έχει ένα άσχημο δομικό ιστό, ειδικά οι Πατσίδες, ο Θραψανός, το Αρκαλοχώρι έχουν άσχημο δομικό ιστό, άρα πρέπει οι κάτοικοι να αποφεύγουν τα σπίτια τα οποία είναι ευάλωτα. Το ρήγμα, αυτό το συγκεκριμένο, νομίζω ότι περίπου είναι αυτής της, αυτής της δυναμικότητας. Παναγία. Εδώ δες. Εδώ δες απειρότητα για λόγωνα. Κάποιοι σεισμολόγοι μάλιστα είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης παλιών οικημάτων στην περίπτωση μεγαλύτερου σεισμού. Δεν αποκλείεται πολλοί γειτονικές περιοχές να διαγερθούν εξαιτίας ενός σεισμού της τάξης 5,8. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη, καμία τέτοια εικόνα. Ο Δήμος Μήνο Απεδιάδας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αναπτύσσονται σκηνές για τη φιλοξενία έως 2.500 ατόμων, καθώς τα σπίτια που θεωρούνται μη κατοικήσιμα υπερβαίνουν τα 1.000. Να βρούμε τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να είναι απόψε να βρεθούν κάπου, να μην είναι στον δρόμο. Με μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του θύματος από το χτύπημα του σεισμού και επεσήμανε πως όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, που επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους κατοίκους της περιοχής και στους συγγενείς του άτυχου 65χρονου.